Κατάσταση του άκρος καλοκαιρινού σκηνικού φέρνει η υποχώρηση της αστάθειας που εκδηλώθηκε το προηγούμενο 24ωρο σε πολλές περιοχές της Κρήτης. Ήδη από το μεσημέρι καταγράφεται άνοδος της θερμοκρασίας, ενώ το βόρειο ρεύμα κάνει και πάλι την εμφάνισή του από αύριο. Κάτι που θα γίνει αισθητό από το Σάββατο κυρίως στις προμεσημβρινές μεσημβρινές ώρες και θα εκδηλωθεί υπομορφήν ανέμου ο οποίος θα είναι ήπιος για τις βόρειες περιοχές, θα φτάνει τα 3 και τοπικά 4 μποφόρ. Πιο ενισχυμένες όμως θα είναι οι εντάσεις στα Πελάγη και στο κεντρικό Αιγαίο καθώς επίσης και στα νότια του νησιού. Πιθανή είναι η ανάρτηση ακόμα και κόκκινων σημαίων σε παραλίες στο βόρειο μέτωπο της Κρήτης όπου ο κυματισμός θα είναι έντονος. Την ίδια στιγμή στα νότια η ένταση των ανέμων αυξάνει την επικινδυνότητα για πιθανή εκδήλωση πυρκαγιάς. Μάλιστα στο χάρτη πρόβλεψης της πολιτικής προστασίας για αύριο πολλές νότιες περιοχές βρίσκονται στην κατηγορία ακραίου κινδύνου. Σαφώς θα πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερα και ενδεχομένως η Κρήτη να βρίσκεται και υπό υψηλό δίκτυο πυροπροστασίας. Άνοδος του υδραργύρου προβλέπεται από την Κυριακή, καθώς θερμή αέρια μάζα θα επηρεάσει και την Κρήτη, με τις υψηλότερες τιμές να καταγράφονται στα νότια, όπου η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Παρ' όλα αυτά, εμάς το βόρειο ρεύμα είναι προστατευτικό και έτσι, ενώ θα δούμε τις θερμοκρασίες να κυμαίνονται πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου και για την επόμενη εβδομάδα, στις μέγιστες τιμές τους και υψηλότερες φυσικά για τα νότια, εκείνο που είναι αισιόδοξο είναι ότι τις βραδινές ώρες το θερμόμετρο θα πέφτει σε επίπεδα τα οποία θα είναι ιδιαίτερα ευχάριστα λόγω της βροχιάς που θα προκαλούν. Η επόμενη εβδομάδα προβλέπεται να κυλήσει με βοριάδες που θα λειτουργούν ανακουφιστικά, καθώς οι θερμές αέριες μάζες που κατακλείζουν το νησί τόσο από τα ανατολικά όσο και από τα δυτικά θα ανεβάσουν τη θερμοκρασία πάνω από τους 30 βαθμούς.